Γεια σας καλοί μου φίλοι. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα πραγματικά πανέμορφο σχέδιο με βελόνες. Εγώ το σχέδιο αυτό το ονόμασα κοχυλάκια. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Εγώ το τοποθέτησα σε κάθετη γραμμή. Μπορείτε να το βάλετε σε οποιοδήποτε σημείο. Μπορεί να είναι μεμονωμένα τα κοχυλάκια, μπορεί να είναι τοποθετημένα τα κοχυλάκια αναλάξ. Εσείς βάζετε όπως θέλετε. Εγώ στο συγκεκριμένο βιντεάκι θα σας δείξω τα κοχυλάκια σε κάθετη γραμμή. Λοιπόν, πλέκεται πάρα πολύ εύκολο. Εγώ ενδιάμεσα στα κοχυλάκια έβαλα 3 πόντους ανάποδα, για να ξεχωρίζουν. Εσείς μπορείτε να κάνετε μεγαλύτερη απόσταση. Και σε αυτό το συγκεκριμένο βιντεάκι, σε αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο, συγγνώμη, είναι αριθμός πόντων που θα ρίξουμε στη βελόνα, είναι πολλαπλό του 4. Δηλαδή έχουμε ένα πόντο καλή, πάνω στο οποίο θα βγουν τα κοχυλάκια και ενδιάμεσα 3 πόντους ανάποδοι. Και σειρές είναι 6. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό δειγματάκι. Εγώ στη βελόνα έχω βάλει 13 πόντους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να πλέκουμε. Για να φτάσουμε στο σημείο που θα κάνουμε το κοχυλάκι, πρέπει να πλέξουμε... Πρέπει να πλέξουμε 4 σειρές με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σηκώνουμε το πρώτο πόντο, πλέκουμε. 1, 2, 3 πόντους ανάποδα και ένα πόντο καλή. 3 πόντους ανάποδα, 2, 3, ένα πόντο καλή. 3 πόντους ανάποδα και πόντος ακριανός, που το πλέκουμε καλή. Γυρίζουμε. Αυτή είναι η πρώτη μας σειρά. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και πλέκουμε, σηκώνουμε το πόντο άπλεκτο και πλέκουμε. 3 πόντους καλή, ένα πόντο ανάποδο. 3 πόντους καλή και ένα πόντο ανάποδο. Στη τρίτη σειρά σηκώνουμε το πόντο άπλεκτο, στη συνέχεια 3 πόντους ανάποδα ένα πόντο καλή. 3 ανάποδα, ένα πόντο καλή και πόντος ακριανός. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και στη τέταρτη σειρά πλέκουμε ακριβώς με το ίδιο τρόπο όπως μας κατεβαίνουν πόντοι από τη βελόνα. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και τώρα θα αρχίζουμε να σχηματίζουμε το κοχυλάκι μας. Λοιπόν, σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο, πλέκουμε 1, 2, 3 πόντους ανάποδα και έχουμε τώρα το πόντο καλή πάνω στο οποίο θα δημιουργήσουμε το κοχυλάκι μας. Λοιπόν, με την δεξιά βελόνα μπαίνουμε 1, 2, 3, 4 σειρές, βλέπετε, παρακάτω βάζουμε τη δεξιά βελόνα και τραβάμε την κλωστή, να μην τη σφίγγουμε, να είναι ελαφριά. Κάνουμε ένα ρίξιμο
και στο στη σειρά παραπάνω, ξανά βάζουμε τη βελόνα, τραβάμε την κλωστούλα, κάνουμε ρίξιμο, ξανά στη δεύτερη σειρά ανεβαίνουμε παραπάνω, βλέπετε, κάνουμε ρίξιμο και στη σειρά παραπάνω πάλι τραβάμε την κλωστούλα, κάνουμε ρίξιμο και το πόντο το πλέκουμε καλή. Ορίστε. Ξεκινώντας από την τέταρτη τρυπούλα, ας το πούμε έτσι λαϊκά, ανεβαίνουμε προς τα πάνω τραβώντας και κάνοντας ρίξιμο. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3 πόντους ανάποδα και έχουμε πάλι εδώ, βλέπετε. Έχουμε πρώτη τρυπούλα, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Βάζουμε τη βελόνα στη τέταρτη τρυπούλα, τραβάμε την κλωστή, μη τη σφίγγουμε, κάνουμε ρίξιμο, μία σειρά παραπάνω, το ίδιο πράγμα, τραβάμε την κλωστούλα, ρίξιμο, μία σειρά παραπάνω, τραβάμε την κλωστούλα, ρίξιμο και στην τρυπούλα τελευταία τραβάμε την κλωστούλα, ρίξιμο και πλέκουμε το πόντο καλή. Και συνεχίζουμε με 3 πόντους ανάποδα και το πόντο ακριανό. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Λοιπόν, στην έκτη σειρά σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο και πλέκουμε. 1, 2, 3. Τώρα για το κοχυλάκι έχουμε 9 τραβηγμένες κλωστούλες μαζί με το ρίξιμο. Λοιπόν, πιάνουμε ανάποδα και τους 9 πόντους μαζί και τους πλέκουμε όλους τους πόντους μαζί ανάποδα. Το σφίγγουμε, τραβάμε την κλωστούλα για να σφίξει καλά το κοχυλάκι μας και συνεχίζουμε. 1, 2, 3 πόντους καλή και πάλι πιάνουμε τις 9 κλωστούλες. Ναι, γιατί συνολικά θα μας βγουν 9. Τους πιάνουμε σαν να κλείνουμε το πόντο ανάποδα. Το τραβάμε, σφίγγουμε, τραβώντας την κλωστούλα, το νηματάκι μας και πλέκουμε 1, 2, 3 πόντους καλή και πόντος ακριανός. Κάναμε τις 6 μας σειρές, βλέπετε, έχουμε έτοιμα τα κοχυλάκια μας. Και πλέκοντας πάλι από την πρώτη σειρά, δηλαδή 4 σειρές, 3 ανάποδη, μία καλή, θα έχουμε πάλι τη βάση για να κάνουμε το κοχυλάκι μας. Και θα μας βγει αυτό το απίστευτο αποτέλεσμα. Τα κοχυλάκια αυτά μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε οποιοδήποτε σημείο. Μπορεί να το εφαρμόσουμε σαν μπορντούρα, πλέκοντας φουστανάκια, παλτουντάκια, όμορφα πουλόβερ, να το διακοσμήσουμε στο κάτω μέρος του πλεκτού, στα μανίκια, ή μπορούμε να το εφαρμόσουμε σαν διακοσμητικό απάνω στο πλεκτό σε οποιοδήποτε σημείο. Πιστεύω πως θα σας αρέσει το σχέδιο αυτό. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, σας καλώ στο κανάλι μου, γράψτε μου είτε στο YouTube είτε στο Messenger ή στο Facebook. Ευχαρίστως θα απαντήσω, θα βοηθήσω φυσικά όσο μπορώ. Σας καλώ επίσης και στο κανάλι μου που έχω πάρα πολλά όμορφα και εύκολα σχέδια να σας δείξω και αρκετές συμβουλές σχετικά με το σωστό ξεκίνημα πλεκτού, ένωμα, τελείωμα του πλεκτού και διάφορα άλλα. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.